Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για τα καλά λόγια. Να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή, τους δύο Προέδρους, τον κύριο Κανονίδη και τον κύριο Μπομπότη, που είναι και υποψήφιος Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στην υποψηφιότητά του. Και νομίζω ότι είναι μεγάλη χαρά, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, που βρίσκομαι ανάμεσά σας σήμερα, και πάντα η Θεσσαλονίκη είναι μια αγαπημένη πόλη και πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που εδώ σήμερα θα βρεθούμε και κυρίως να πούμε τα καινούργια δεδομένα σε κλινικό επίπεδο, τι μας είπαν οι καινούργιες κατευθύνσεις οδηγίες που έχουμε τώρα, δηλαδή ακριβώς από την καρδιολογική εταιρεία, την ευρωπαϊκή. Ως γνωστόν, είναι γνωστό σε όλους μας ότι αυτά είναι η σύγκρουση συμφερόντων. Στην κλινική πράξη, θα είναι περισσότερο στην κλινική πράξη η ομιλία μου για τους νεότερους κλπ. Όλοι θα ωφεληθούμε. Αν έχουμε την τριάδα πόνος, αλλαγές στο καρδιογράφημα και ένζημα, η διάγνωση του εφράγματος του μυοκαρδίου είναι δεδομένη. Αυτή την τριάδα θέλουμε. Το κλινικό σύμπτωμα, που βλέπετε εδώ το κλινικό σύμπτωμα ακριβώς, ότι πολλές φορές είναι τυπικό και άλλες φορές είναι άτυπο. Δηλαδή μπορεί να καταλαμβάνει ακριβώς το θώρακα, αλλά μπορεί να πάει και στο λαιμό, αλλά και στην κοιλιά καμιά φορά. Το ξέρουμε εδώ και οι παλιότεροι το ξέρουν εδώ, βλέπετε εδώ την κατανομή. Ή εδώ στα δύο χέρια, στην ομοπλάτη, είναι άτυπο πολλές φορές. Έχουμε την ανάσπαση, έχουμε και τα ένζημα, η διάγνωση είναι δεδομένη. Στέμει δηλαδή με την ανάσπαση. Αν δεν έχουμε την ανάσπαση, τότε σε αυτή την περίπτωση μιλάμε και έχουμε τη στροπονή, είναι non-στέμει. Αν έχουμε τον πόνο και μπορεί να έχουμε και κάποιες ηλεκτρογραφικές αλλοιώσεις, αλλά χωρίς ένζημα, μιλάμε για ανασταθή στη θάχη. Άλλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια, θα πρέπει οι νεότεροι να ξέρουν ότι εάν έχουν περάσει 6 ώρες και έχει βγει η τροπονίνη, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις οδηγίες, τότε σε αυτή την περίπτωση έχει θεμελιωθεί η διάγνωση του εφράγματος του μυοκαρδίου. Αν όμως ο πόνος είναι λιγότερο από 3 ώρες, τότε πρέπει να περιμένει ο ασθενής, να του ξαναπαναλάβουμε πάλι την τροπονίνη και να δούμε, αφού πέρασαν και 6 ώρες, ότι πράγματι είναι αρνητική η τροπονίνη, τότε σε αυτή την περίπτωση, όπως κάνουμε και εμείς στο Ιπποκράτιο, δεν έχουμε τροπονίνες σε μια διάρκεια πάνω από 6 ώρες, δεν έχουμε και ηλεκτρογραφικές αλλοιώσεις, να πάμε με ένα echo stress και να δούμε ακριβώς τι γίνεται και τους διώχνουμε την επόμενη μέρα τους αρρώστους αυτούς που έρχονται με τον πόνο αυτό, χωρίς ένζημα αλλά και χωρίς ηλεκτρογραφικές αλλοιώσεις. Αν τώρα υπάρχει θετική τροπονίνη, τότε πρέπει να πάμε στο αιμοδυναμικό εργαστήριο και θα δούμε τι γίνεται εκεί. Και βέβαια, αν η τροπονίνη έχει αυξηθεί πάνω από 5 φορές, τότε 90% λέει η πιθανότητα να είναι έφραγμα του μυοκαρδίου. Εάν τώρα η τροπονίνη είναι 2 φορές, τότε πάει μεταξύ 40 και 50% η πιθανότητα του εφράγματος, 3 φορές δηλαδή, 50 με 60% η τροπονίνη. Αλλά υπάρχουν όμως και καταστάσεις που πραγματικά εδώ υπάρχει μεγάλη σύγχυση, διότι αυξάνει η τροπονίνη σε πάρα πολλές καταστάσεις. Και βλέπετε εδώ ένα κατάλογο, στην καρδιακή ανεπάρκεια, σε μια ταχυαριθμία, σε μια βραδικαρδία, στη μυοκαρδίτιδα, στην αορτική στένωση, στο διαχωρισμό της αορτής, στο σπασμό, νευρολογικές καταστάσεις και το καθεξής. Και μερικές από αυτές τις καταστάσεις, ναι, μεν είναι καρδιολογικές καταστάσεις και πρέπει να τις προσέχουμε, όπως είναι παραδείγματος σπασμός των στεφανιών, το τακοτσούμπο, η μυοκαρδίτιδα. Αλλά είναι όμως και άλλες καταστάσεις που δεν έχουν καμιά σχέση εμείς οι καρδιολόγοι. Δηλαδή βλέπετε εδώ ένας τραυματισμός του θώρακα, δημιουργεί τροπονίνη, μια χολοκυστήτιδα, μια παγκρεατίτιδα, αύξηση της τροπονίνης. Και όλα αυτά, έρχονται όλοι αυτοί οι ασθενείς στα καρδιολογικά ιατρία ύστερα, με την αυξημένη τροπονίνη, μέχρι να γίνει η διάγνωση της υποκείμενης νόσου, νοσηλεύονται στις καρδιολογικές κλινικές, λόγω τροπινεμίας. Και βλέπετε εδώ όλες αυτές τις καταστάσεις, πραγματικά, που η υποξεμία μπορεί να κάνει αύξηση της τροπονίνης, η ανεμία, καταστάσεις, η υπόταση και το σοκ, όλα αυτά, ταχυκαρδίες όπως ανέφερα, η παθήση των νεφρών, η καρδιακή ανεπάρκεια και ούτω καθεξής. Και δεν έχουν καμιά σχέση με ένα οξύ ισχυμικό σύνδρομο όλες αυτές τις καταστάσεις. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να δούμε πάλι από την αρχή τον ορισμό του εφράγματος του μυοκαρδίου.
Και έρχονται οι νέες κατευθύνσεις οδηγίες που πριν από 15 μέρες παρουσιάστηκαν στο Πανευρωπαϊκό, που δίνουν ένα καινούριο ορισμό, τέταρτος ορισμός του εφράγματος του μυοκαρδίου. Να σκεφτούμε αναδρομικά, και ξέρουν οι παλιότεροι, πώς άρχισε ο παλιός ορισμός του εφράγματος του μυοκαρδίου. Με τον πόνο και τα λευκά αιμοσφαίρια, μου λέει ο καθηγητής μου, ο κύριος Τούτουζας. Μετράγαμε τα λευκά αιμοσφαίρια, λέει, και αν ήταν τα λευκά και ο πόνος, είχε έφραγμα του μυοκαρδίου. Και το καρδιογράφημα. Αυτά είναι. Και μετά ήρθαν τα ένζημα, τα μυοκαρδιακά ένζημα, που θα θυμίσω στους νεότερους ότι το πρώτο ήταν το CKMB. Το ένζημα αυτό δεν υπήρχαν τροπονίνες. CKMB, πόνος, καρδιογράφημα, έφραγμα του μυοκαρδίου. Στη συνέχεια ήρθαν νέοι ορισμοί του εφράγματος, με τροπονίνη, που υψηλής ευαισθησίας τροπονίνη. Και εκεί μπήκε από πέρσι, πρόπερσι, παλιά μπήκε και το μπλοκ του δεξιού σκέλους από πέρσι. Λέει ότι αν έχουμε και μπλοκ, εμφανιζόμενο μπλοκ του αριστερού σκέλους, είναι, θεωρείται οξύ ισχεμικό σύνδρομο. Και το εμφανιζόμενο δεξιό. Ξέραμε εμείς ότι το αριστερό μπλοκ του αριστερού σκέλους είναι εμφανιζόμενο από χρόνια. Αυτό ήταν κλασική γνώση. Δεκαετίες τώρα αυτό. Και έρχεται τώρα ο νέος ορισμός του εφράγματος του μυοκαρδίου, ο οποίος τι προσπαθεί να κάνει, δηλαδή με δύο κουβέντες. Να περιορίσει ακριβώς αυτά τα pitfalls, δηλαδή τις ακραίες αυτές καταστάσεις που οδηγούνται ασθενείς που έχουν τροπονεμία, αυξημένη τροπονίνη, και αυτοί οι ασθενείς οδηγούνται στην καρδιολογική κλινική, στο αιμοδυναμικό εργαστήριο, και πολλές φορές θεραπεύουμε τροπονίνες χωρίς να θεραπεύουμε την υποκείμενη νόσο. Άρα λοιπόν, να ξεχωρίσει μια κατάσταση που λέγεται μυοκαρδιακή βλάβη από το έφραγμα του μυοκαρδίου. Να θυμίσω τι γίνεται στο έφραγμα του μυοκαρδίου. Στο έφραγμα του μυοκαρδίου έχουμε νέκρωση μιας περιοχής. Και εκεί υπάρχει έλλειψη οξυγόνου, άρα λοιπόν υπάρχει νέκρωση των μυοκυτάρων. Όμως αν έχουμε έλλειψη οξυγόνου που να πάει στα μυοκύτταρα για διαφόρους λόγους, αυτό μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση που μιμείται το έφραγμα του μυοκαρδίου. Και ποιες είναι αυτές οι καταστάσεις? Μια κατάσταση αναφέρω, η ανεμία. Αν έχει κάποιος μια εξεσημασμένη ανεμία και εκεί υπάρχει μια διαταραχή μεταξύ των χορηγήσεων και των απαιτήσεων σε οξυγόνο, τότε σε αυτή την περίπτωση γίνεται απόπτωση των μυοκυτάρων και έχουμε νέκρωση των μυοκυτάρων σε αυτή την περίπτωση, έχουμε αύξηση της τροπονίνης, τροπονεμία δηλαδή. Και δεν είναι έφραγμα του μυοκαρδίου όμως αυτό, είναι κάτι άλλο. Όπως επίσης το καρδιογενές σοκ. Άρα λοιπόν στο καρδιογενές την υπόταση, εξεσημασμένη υπόταση. Ή στη διάρκεια των επεμβάσεων που γίνεται, στην αγκιοπλαστική, στο bypass κλπ. Εκεί, όταν κλείνει το αγκείο που κάνει ο κύριος Ζακάς, ο κύριος Τούτουζας στην επέμβαση, τον κλείνει για 2-3 λεπτά για να κάνει το στένο ο κύριος Παπαϊάννου. Λοιπόν, και άλλοι επεμβατικοί, ο κύριος Μπομπότης, να μην αδικήσω κανένα. Εκεί γίνεται μια υποξεμία και μπορεί να αυξάνει στην αγκιοπλαστική. Έχουμε αύξηση τροπονίνης. Σημαίνει ότι είναι έφραγμα αυτό? Δεν είναι έφραγμα. Ή στο bypass που γίνεται υποξεμία εκεί πέρα και υπάρχει νέκρωση μυοκυτάρων. Άρα λοιπόν και εκεί υπάρχει νέκρωση μυοκυτάρων, αλλά δεν είναι έφραγμα του μυοκαρδίου. Άρα λοιπόν όλα αυτά θα πρέπει να τα ξεχωρίσουμε, τη μυοκαρδιακή βλάβη από το έφραγμα του μυοκαρδίου. Και έχουμε τον τύπο 1 έφραγμα του μυοκαρδίου, που γίνεται έμφαση στην έκρωση, όπως ανέφερα προηγούμενα και θα αναφέρω. Ο τύπος 2 εφράγματος του μυοκαρδίου είναι σε καταστάσεις αυτές που υπάρχει διαταραχή στη χορήγηση του οξυγόνου από τις απαιτήσεις του οξυγόνου. Ο τύπος 3 είναι όπου εκεί δεν μπορούμε να μετρήσουμε καθόλου βιοδείχτες και βλέπουμε ακριβώς όταν κάνει νεκροψία ο παθολογονατόμος ότι έχει γίνει έφραγμα του μυοκαρδίου, έχει κλείσει το αγκείο και πεθαίνει ευνίδια ο θάνατος, είτε από διάφορα άλλα αίτια, κυρίως είναι το έφραγμα του μυοκαρδίου, αλλά δεν έχει μετρηθεί όμως η τροπονίνη, ούτε έχει αναφερθεί ο πόνος σε αυτή την κατάσταση. Ο τύπος 4 και 5 είναι αυτές οι καταστάσεις που ανέφερα προηγούμενα κατά τη διάρκεια των επεμβάσεων. Άρα λοιπόν, θα πρέπει όμως να προσέχουμε και άλλα σύνδρομα, όπως λένε οι καινούριες κατευθύνσεις οδηγίες, όπως είναι το τακοτσούμπο, όπου εκεί τα αγκεία δεν έχουν στενώματα. Δεν θα έλεγα φυσιολογικά, μπορεί να είναι και αθυρωματικά, είναι τέλος πάντων κάτω από 50%. Το μινόκα είναι καινούργια έννοια αυτή που μπαίνει αυτή τη στιγμή. Στο μινόκα έχουμε εφράγματο μυοκαρδίου, θα αναφέρουμε στη συνέχεια, χωρίς όμως αποφρακτικές αρτηρίες. Είχα μιλήσει γι' αυτό το Μάιο εδώ στη Θεσσαλονίκη για το μινόκα. Επίσης,
η χρόνια νεφρική νόσος είναι, αυτό πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα, τη χρόνια νεφρική νόσος, διότι στην νεφρική νόσος αυξάνει και οι τροπονίνες, άρα μιμείται η χρόνια νεφρική νόσος ακριβώς καταστάσεις όπως είναι το έφραγμα του μυοκαρδίου και είναι αυτή τη στιγμή θεωρείται όχι ο δίωξος σαχαρός διαβήτης, όσο χρόνια νεφρική νόσος, αυτή προάγγελος της στεφανίας νόσου. Η κολπική μαρμαριγή, που και εκεί μπορεί να, σε ένα επεισόδιο κολπικής μαρμαριγής, ο κ. Πυργάκης, που είναι κλινικός καρδιολόγος, κάνει κολπική μαρμαριγή, αυξάνει την τροπονίνη και λέμε, ας πούμε, τι γίνεται, έχουμε έφραγμα ή όχι, και αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια στεφανιογραφία σε αυτούς τους ασθενείς για να αποδείξουμε ότι πράγματι η στεφανία αγγεία είναι ακριβώς καλά. Το σωπηλό έφραγμα του μυοκαρδίου είναι αυτό το οποίο δεν δίνει σημασία ο ασθενής ή δεν το αναγνωρίζει ο ασθενής και το βλέπουμε εμείς σε δεύτερη φάση με τα Q επάρματα στο καρδιογράφημα. Και μια νέα έννοια που μπαίνει τώρα στις κατευθύνσεις οδηγίες, ότι το έφραγμα, παιδιά, κύριοι συνάδελφοι, δεν σταματάει στο έφραγμα. Το ένα έφραγμα θα μας φέρει το δεύτερο έφραγμα, θα μας φέρει και τρίτο έφραγμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτός ο ασθενής να είναι κάτω από αυστηρή καρδιολογική παρακολούθηση, λένε καινούριες κατευθύνσεις οδηγίες, μετά το έφραγμα του μυοκαρδίου να ρυθμίσουν τους παράγοντες κινδύνου, όλο αυτός ο ασθενής θα πρέπει να είναι ακριβώς κάτω από μεγάλη παρακολούθηση, γιατί το ένα έφραγμα μας φέρνει το δεύτερο και το τρίτο και βλέπουμε πώς οδηγούνται αυτοί οι ασθενείς μετά από το πρώτο έφραγμα, πολύ συχνά στο δεύτερο έφραγμα, στο τρίτο έφραγμα κ.ο.κ. Και είναι απλά τα πράγματα όσον αφορά το τύπο 1 του εφράγματος. Εδώ βλέπετε φράση το αγγείο, γίνεται μια ρήξη αθενωματικής πλάκας, φράση το αγγείο τελείως. Και εδώ έχουμε την ανάσπαση, έχουμε τον πόνο, έχουμε την τροπονίνη. Εδώ είναι πολύ απλά ο ορισμός του εφράγματος με την τριάδα. Και εδώ μπορεί να έχουμε ακριβώς τη ρήξη αθενωματικής πλάκας. Να μην έχουμε ρήξη αθυρωματικής πλάκας, να έχουμε αυτό το λεγόμενο erosion. Και είναι αυτά τα λεγόμενα non-stemmy. Περισσότερο 70% από τα non-stemmy οφείλεται στο erosion. Όπου εκεί δεν έχουμε πλήρη, έχουμε απόφραξη στην αρχή του αυλού για 10 λεπτά. Αρκούν 10 λεπτά για να γίνει αυτή η νέκρωση. 10 λεπτά στα μυοκύτταρα, αυτή η διαταραχή του οξυγόνου, για να μας κάνει την νέκρωση και να εμφανιστούν οι τροπονίνες. Και βλέπετε εδώ πέρα το erosion είναι μια νέα κατηγορία. Άρα λοιπόν ο ορισμός είναι, για το καινούριο, να έχουμε τις τροπονίνες οπωσδήποτε πάνω από την 91η θέση για το εργαστήριο αυτό, να έχουμε συμπτώματα, να έχουμε ηλεκτρογραφικά ευρήματα ή να έχουμε παθολογικά Q ευρήματα, Q κύματα παλιότερο έφραγμα του μυοκαρδίου, στο να έχουμε διαταραχές κινητικότητας στο ενυπέριχο ακριβώς, και κάποιος που θα κάνει τη στεφανιογραφία οπωσδήποτε θα βρει το θρόμβο ή στην αυτοψία, αν έχει πεθάνει ο ασθενής, να βρει ακριβώς και το θρόμβο εκεί πέρα. Και το erosion είναι μια έννοια που οφείλεται στην απογύμνωση ακριβώς του ενδοθυλίου. Βλέπετε εδώ τα ενδοθυλιακά κύτταρα που προστατεύουν. Όταν απογυμνώνεται εδώ το ενδοθύλιο τελείως, και οι παράγοντες που μπορούν να το απογυμνώσουν είναι οι κλασικοί παράγοντες κινδύνου, αλλά και μια οξία λίμωξη μπορεί να μας οδηγήσει στο erosion. Ακριβώς, και βλέπετε εδώ πέρα ότι εδώ στο erosion δεν έχουμε αθυρωματική πλάκα μεγάλη και δεν έχουμε επίσης λίπος στην αθυρωματική πλάκα και λιγότερη φλεγμονή. Έχουμε απόπτωση στον ενδοθυλιακό κυττάρο και μπορεί να μας οδηγήσει αυτό στο έφραγμα του μυοκαρδίου. Και όπως ανέφερα προηγούμενα, τα non-stemmy περισσότερο τώρα οφείλεται στο erosion. Ο τύπος 2 του εφράγματος οφείλεται στη διαταραχή μεταξύ των απαιτήσεων του οξυγόνου, δηλαδή γίνεται μια υποξεμία στα κύτταρα, στα καρδιακιακά κύτταρα, υποξεμία, η οποία μας οδηγεί σε αύξηση τροπονίνης, σε απόπτωση και νέκρωση. Και ποιες καταστάσεις αυτές μπορούμε να μας κάνουν μια υποξεμία, ανέφερα με προηγούμενα. Είναι δυνατόν να έχουμε ένα φυσιολογικό αγγείο και λόγω μιας μεγάλης ανεμίας, καρδιογενού σοκ, να έχουμε μια υποξεμία, βλέπετε εδώ. Και αυτό να μας κάνει να μιμείται ένα έφραγμα του μυοκαρδίου. Διαχωρισμός του αγγείου. Να διαχωριστεί το αγγείο και να γίνεται ακριβώς διαχωρισμός του αγγείου, να γίνεται θρόμβος εκεί που είναι το. Οπότε δημιουργείται μια κατάσταση υποξεμίας περιφερικά. Ο διαχωρισμός του αγγείου συμβαίνει κυρίως σε γυναίκες, κατά τη λοχεία περίπου, νεαρές γυναίκες 30 με 40 χρονών, 40 χρονών θα έλεγα και γύρω, συλλοχεία, που εκεί είναι μια κατάσταση με, δεν ξέρω, οι ορμόνες παίζουν κάποιο ιδιαίτερο ρόλο, φαίνεται, και γίνεται διαχωρισμός, το βλέπουμε σε νεαρές γυναίκες. Ο σπασμός του αγγείου. Γίνεται ο σπασμός, κλείνει το αγγείο τελείως. Γίνεται μια υποξεμία
και γίνεται μια διαταραχή το χορηγείο οξυγόνου στα μυοκύτταρα και δημιουργείται αύξηση τροπονινών. Και ακριβώς και όταν έχουμε μια στένωση πάρα πολύ σοβαρή, είναι δυνατόν όταν μια στένωση 95% μια στένωση, σε κάποια κατάσταση που να γίνεται ένας τρόμβος εδώ απάνω στη στένωση και να γίνεται ακριβώς υποξαιμία στην περιφέρεια και αυτό μας οδηγεί και λύνεται ύστερα ο θρόμβος σε κατάσταση που μιμείται το έφραγμα του μυοκαρδίου. Άρα λοιπόν ο ορισμός του τύπου εφράγματος του μυοκαρδίου είναι πάλι να έχουμε αύξηση τροπονινών, να έχουμε συμπτώματα, αλλαγές στο καρδιογράφημα, παθολογικά κιού κύματα, με το υπέρηχο και λοιπά να έχουμε ακριβώς αυτά που ανέφερα προηγούμενα. Και οι μηχανισμοί ανέφερα υπάρχει αυτή η διαταραχή μεταξύ χορηγήσεων και απαιτήσεων και αυτές οι καταστάσεις είναι μερικές από αυτές που ανέφερα προηγούμενα. Μια ταχυκαρδία επίσης μπορεί να σου κάνει, μια βραδικαρδία, ένας εμβολισμός των αγγείων μπορεί να σου κάνει, μια διαταραχή της αναπνευστικής λειτουργίας μπορεί να σου κάνει ακριβώς, η υπόταση, το σοκ, ανεμία, όλα αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν είναι ο τύπος 2 του εφράγματος του μυοκαρδίου. Και γι' αυτό έχουμε και τα macro-RNA που αρκετά αυτά ανεβαίνουν στο έφραγμα του μυοκαρδίου, μια ερευνητική προσπάθεια δικιά μας. Προσπαθούμε να δούμε αν αυτά τα macro-RNA είναι πιο ευαίσθητα από τις τροπονίνες, ώστε να διαχωρίσουν ακριβώς τις καταστάσεις αυτές, όπως δείχνεται, έχουμε ακριβώς εδώ διάφορα, όπως είναι το 146 macro-RNA, που μπορεί αυτό να διαγνώσει πιο καλά, πιο αξιόπιστα το έφραγμα του μυοκαρδίου από τις τροπονίνες. Και όσον αφορά τη θεραπεία, εδώ έχουμε καινούργιες κατευθύνσεις οδηγίες το 2018, πριν από 2 εβδομάδες στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο, οι καινούργιες κατευθύνσεις οδηγίες, λένε τα κλασικά παλιά και γνωστά πράγματα, β' αναστολή στα non-STEMI ακριβώς όταν έχουμε συμπτώματα, τα νητρόδια όταν έχουμε συμπτώματα δεν βελτιώνουν την επιβίωση, αλλά βελτιώνουν τα συμπτώματα, οι στατίνες είναι σημαντικό φάρμακο για την χορήγησή τους στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα. Μελέτη δικιά μας παλιότερα έχει δείξει πραγματικά ότι ελαττώνουν τους φλεγμονώδεις παράγοντες ανεξάρτητα από τα επίπεδα που ελαττώνουν τα λιπίδια. Και άλλη μελέτη στο circulation έδειξαν ότι έχουν αντιφλεγμονώδη δράση οι στατίνες ακριβώς μέσα στο αγγείο και αυτό έχει μεγάλη σημασία ακριβώς στο αγγείο, διότι όπως ξέρετε το αγγείο συνομιλεί με το εξωτερικό λίπος, το περιαγγειακό λίπος και υπάρχει μια αλληλοσχέτιση μεταξύ αυτού του πράγματος και μπορεί το επικαρδιακό λίπος να μεταφέρει πληροφορίες μέσα στο αγγείο και ούτω καθεξής. Και όσον αφορά τα αντιμεμπεταλιακά, εδώ είναι η χορήγηση των αντιμεμπεταλιακών είναι πάρα πολύ σημαντική στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα, είναι η ασπιρίνη, είναι το κάγκρελορ, κλοπιδογρέλ, πρασουγκρέλ, τι κάγκρελορ ακριβώς και οι παρίνες εδώ που χορηγούνται. Αυτές είναι οι κλασικές γνώσεις και θα πρέπει να χορηγούμε κυρίως το τικάγκλερο της πρασουγκρέλη και αν δεν μπορεί να ανταλάβει κάποιος αυτά ή το κλοπιδογρέλη στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα. Οι δοσολογίες είναι γνωστές. Και τι λένε αυτές οι καινούριες κατευθύνσεις οδηγίες, δεν διαφοροποιούνται και πάρα πολύ από τις παλιές κατευθύνσεις οδηγίες. Διαφοροποιούνται όσον αφορά τη σταθερή νόσο και τα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα. Έχουν διαχωρίσει τα STEMI και τα non-STEMI, αλλά τα STEMI και τα non-STEMI πάνε ακριβώς ίδια. Βλέπετε όπου υπάρχει το πράσινο, ακριβώς το ίδιο πράσινο υπάρχει και στα STEMI και στα non-STEMI. Ίδιο κίτρινο με το ίδιο κίτρινο. Απλά πράγματα. Χορηγούμε για αν έχει αιμορραγικό κίνδυνο κάποιος για 6 μήνες, αν δεν υπάρχει αιμορραγικός κίνδυνος, 1 χρόνος διπλή αντιμεμπεταλιακή αγωγή. Και υπάρχει το ερώτημα τι θα γίνει μετά το χρόνο στα οξέα ισχαιμικά σύνδρομα. Και χορηγούμε το συνδυασμό, όπως ανέφερα προηγούμενα, ασπιρίνη οπωσδήποτε και ένα εκ των τριών, πρασουγκρέλ, τικάγκρελ και κροπιδογρέλ. Ένα εκ των τριών. Τώρα, τι θα γίνει μετά το έφραγμα του μυοκαρδίου, είπαμε 12 μήνες αν δεν υπάρχει κάποιος αιμορραγικός κίνδυνος αυξημένος. Αν είναι αυξημένος αιμορραγικός κίνδυνος και αυτό το βλέπουμε με το Hatch Blood Score, τότε σε αυτήν την περίπτωση σταματάμε στον χρόνο. Αν ο αιμορραγικός κίνδυνος είναι αυξημένος, δεν είναι αυξημένος, τότε υπάρχουν κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι ευεργετείται ο ασθενής εάν πάρει διπλή αντιμεμπεταλιακή αγωγή πέραν του χρόνου. Είναι μελέτες αυτές που έχουν αναφερθεί, όπως είναι η DAPT Study, που έδειξαν ότι και στα 3 χρόνια
έχει όφελος αν πάρει διπλή, να συνεχίσει τη διπλή αντιμεμφυταλιακή αγωγή. Και έχει προταθεί το DAP score. Βλέπετε εδώ τι μπαίνει στο DAP score. Η ηλικία μείον 2, κάτω από 65-0. Προηγούμενο έφραγμα του μυοκαρδίου 1. Στεν, αν είναι στεν μικρότερο διαμέτρου 3 χιλιοστά 1. Καρδιακή ανεπάρκεια 2 και ούτω καθεξής. Το βλέπει εύκολα, κάποιος το βρίσκει εύκολα στο διαδίκτυο. Εάν το DAP score τώρα είναι μικρό, το DAP score, τότε ο αιμορραϊκός κίνδυνος είναι μεγαλύτερος από τον ισχεμικό κίνδυνο. Και είναι όφελος του ασθενούς να μην πάρει τη διπλή αντιμεμφυταλιακή αγωγή πέραν του χρόνου. Εάν το DAP score όμως είναι πάνω από το 2, και είπαμε οι παράγοντες που μπαίνουν στο DAP score, ένας νεαρός, ας πούμε, 65 χρονών, έχει 0 από την ηλικία και έχει και καρδιακή ανεπάρκεια, παίρνει αυτόματα 2 κατευθείαν. Άρα λοιπόν αυτός είναι υψηλού κινδύνου και θα πρέπει αυτός ο ασθενής να πάρει, αν έχει διαβήτη, παίρνει και άλλο ένα, τρία το DAP score. Αν έχει και το στεν που έβαλε ο Μπομπότης είναι μικρότερο από 3 χιλιοστά, παίρνει και άλλο μια μονάδα, 4. Άρα λοιπόν αυτός οδηγείται σε αυτή την κατηγορία που ο ισχεμικός κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος και ο αιμορραϊκός λιγότερο. Άρα ωφελείται από το να συνεχίσει τη διπλή αντιμεμφυταλιακή αγωγή. Και βλέπετε εδώ, είτε αυτή η διπλή αντιμεμφυταλιακή αγωγή είναι συνέχεια της κλωπιδογρέλης που αυτό στα ελληνικά δεδομένα είναι, αλλά υπάρχει και δυνατότητα σε άλλες χώρες να πάρει το 60 το Ticagrelor, το 60, το οποίο δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα. Όσον αφορά τώρα την κολπική μαρμαριγή, εδώ θα πρέπει ο ασθενής να πάρει τριπλή αγωγή τουλάχιστον για ένα μήνα. Τριπλή αγωγή για ένα μήνα και από εκεί και πέρα θα συνεχίσει. Εδώ μπορεί να πάρει και τη διπλή αγωγή από την αρχή. Προσοχή όμως, τουλάχιστον να έχουν περάσει 10 ημέρες με θεραπεία με ασπιρίνη. Δηλαδή να είναι οπωσδήποτε καλυμμένος με τριπλή αγωγή με ασπιρίνη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, οπωσδήποτε. Δεν μπορεί να αρχίσει άμεσα, δηλαδή από την πρώτη ώρα του εφράγματος του μυοκαρδίου με διπλή αγωγή. Αυτό δείχνανε και διάφορες μελέτες. Είναι η πάλι μελέτη που έδειξε τη χορήγηση της ριβαροξαμπάνης με κλωπιδογρέλη, ότι έχει καλά αποτελέσματα ισοδύναμα, αλλά και είναι η Renewal PCI με το ταμπίκατρα, να βλέπετε εδώ, καλά αποτελέσματα όσον αφορά τις αιμορραγίες και τις ενδοκαρδιακές αιμορραγίες, την κολπική μαρμαριγή. Και ακριβώς αυτό αποτυπώνεται σε ένα μήνα, λένε, τριπλή αγωγή. Και αν είναι υψηλού αιμορραγικό κίνδυνο, μπορεί να αρχίσει από την αρχή τη διπλή αγωγή. Αλλά προσοχή, όπως είπαμε. 10 μέρες όμως να έχει πάρει την ασπιρίνη, οπωσδήποτε, κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Οπωσδήποτε. Δεν θεωρείται δηλαδή ένας ασθενής κατά τη διάρκεια της νοσηλείας να μην παίρνει την ασπιρίνη, συν την κλωπιδογρέλη, συν το αντιπηκτικό του. Και το ερώτημα είναι τι θα κάνουμε, επεμβατική ή μη επεμβατική θεραπεία. Όταν λέει κάποιος είναι υψηλού αιμορραϊκού κινδύνου στον ONST και ποιος είναι αυτός, οι νέες κατευθύνσεις οδηγίες, όταν είναι αιμοδυναμικά ασταθής και έχει και αριθμίες που πραγματικά είναι κυλιακές ταχυκαρδίες κλπ, θα πρέπει να πάμε γρήγορα στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Αυτό είναι πολύ υψηλού κινδύνου. Αν είναι υψηλού κινδύνου και το gray score είναι πάνω από 140, μέσα σε 24 ώρες. Και αν είναι διαμέσου κινδύνου, θα πρέπει να πάει σε 3 ημέρες. Και προσοχή, οι νέες κατευθύνσεις οδηγίες δίνουν και στα οξέα ισχυμικά σύνδρομα με ανάσπαση, λένε αυτή τη στιγμή ότι το μυοκάρδιο είναι χρόνος. Εάν εσύ, λέει κάποιος, ότι από τη στιγμή που για κάποιο, λέει κάποιος ότι όταν σου τηλεφωνεί ο άρρωστος, θα πρέπει η διάγνωση να γίνεται μέσα 10 λεπτά και η μεταφορά του αρρώστου να γίνεται, η μεταφορά του αρρώστου, αν γίνει το γνωστό μας 122 ώρες, διαφορετικά θα πρέπει να γίνει θρομβόληση, αν δεν είναι στα 120 λεπτά. Αλλά η διάγνωση όμως από το first contact, λέει, πρέπει να είναι σε 10 λεπτά. Και αν είμαστε στο νοσοκομείο, θα πρέπει σε 60 λεπτά, σε μία ώρα, να έχει μπει στο αιμοδυναμικό εργαστήριο όταν θα γίνει η διάγνωση. Αυτό το άλλο ισχύει όταν είναι με το ασθενοφόρο, μεταφορά και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε πολύ γρήγορα. Και το άλλο είναι, θα ερωτηθεί τώρα ο κύριος Ζιάκας, ο κύριος Μπομπότης εδώ η Θεσσαλονικής, τι θα φτιάξουμε τώρα που θα έρθει στο αιμοδυναμικό εργαστήριο. Και έχει αυτός πάει και κάνει, έχει κλείσει ο πρόσωπος κατιών, αλλά έχει και μια στην περισπόμενη, έχει και στη δεξιά. Θα φτιάξουμε όλα. 2 α καινούργιες ενδείξεις, θα φτιάξουμε, λένε και δίνουν κατευθύνσεις οδηγίες, μόνο την ένοχη βλάβη. Και μέσα στον χρόνο της νοσηλείας,
θα πρέπει να τα φτιάξουμε όλα στον χρόνο της νοσηλείας. Εάν τώρα λέω τούτουζας, μα εμένα μου είναι εύκολο να το φτιάξω αυτή τη στιγμή, έφτιαξα σε 5 λεπτά το μπρόστιο κατιόντα και μου έχω την περισπόμενη δίπλα, μην τη φτιάξω. Τι φτιάχνει ο τούτουζας εκείνη τη στιγμή? Εξαρτάται από τον επεμβατικό καρδιολόγο εκείνη τη στιγμή πόσο χρόνο θα καταναλώσει την ένοχη βλάβη, πόσο σκιαγραφικό, η νεφρική λειτουργία, όλοι αυτοί οι παράγοντες, και μπορεί να τα φτιάξει εκείνη τη στιγμή. Εξαρτάται δηλαδή αν δεν έχει καταναλώσει πολύ χρόνο. Και ακριβώς είναι εδώ το άλλο το καινούργιο από τις κατευθύνσεις οδηγίες. Σου λέει τώρα αυτή τη στιγμή και στο καρδιογενές σοκ θα φτιάχνει μόνο την ένοχη βλάβη. Δεν θα σπαταλάς το χρόνο σου να φτιάξεις, να κάνεις ολική επανεμάτωση όπως παλιά στο καρδιογενές σοκ. Και όχι μόνο αυτό, και να μην βάλεις την ενδοαρτική αντία στο καρδιογενές σοκ, γιατί είναι ένδειξη με κόκκινο εδώ πέρα, δεν έχει καμία ένδειξη η ενδοαρτική αντία. Καινούργιες κατευθύνσεις οδηγίες ακριβώς. Μετφορμίνη. Θα σταματήσουμε τη μετφορμίνη πραγματικά. Εδώ ιδιαίτερη προσοχή στη μετφορμίνη, διότι δημιουργεί νεφρική βλάβη με το σκιαγραφικό, προσοχή. Και επίσης το μόνο όταν έχει κάποιο νεφρική βλάβη, γι' αυτό είπαμε καινούριες κατευθύνσεις, σχετίζονται και από τα νεφρά. Έχει νεφρική λειτουργία, να το πάρει ο κύριος Μπομπότης, ο κύριος Ζάκας, 2 μέρες νωρίτερα, ο κύριος Παπαϊωάννου, να του χορηγήσει υγρά. Είναι η μόνη θεραπεία στην νεφρική δηλειτουργία πριν να μπει στο σκιαγραφικό ο ασθενής αυτός. Νεότερες παρεμβάσεις, η φλεγμονή είναι κάποια ερευνητικά με τον κύριο Τούτουζα που κάνουμε και λοιπά, οι κιτοκίνες εδώ πέρα είναι μια δικιά μας δημοσίευση στο European, που πραγματικά οι κιτοκίνες παίζουν σημαντικό ρόλο. Βλέπετε εδώ διάφορες κιτοκίνες εδώ στο Αγγείο, πολύ σημαντικό, και έρχεται η μελέτη Κάντος, η οποία δείχνει ότι όταν έχεις βάλει τη χοληστερίνη σου χαμηλή, έχεις βάλει και την έχεις ρίξει κάτω από το 70, αλλά συνεχίζει να έχει η CRP να αυξημένη πάνω από το 2, τότε σε αυτή την περίπτωση σου λέει μπορούμε να πάμε σε αντιφλεγμονώδη θεραπεία και να χορηγήσουμε αυτό το μονοκλονικό αντίσωμα έναντι της εντελευκίνησης 1β, αυτό εδώ. Και τι κάνει αυτό? Βοηθάει στο να μην έχουμε νέα επανεφράγματα, να μην έχουμε καινούρια συμβάματα στο μέλλον. Και ποιοι ασθενείς, ποια υποκατηγορία, όπως ανακοινώθηκε στο πρόσφατο συνέδριο το πανευρωπαϊκό, είναι οι ωφελημοί ασθενείς? Είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά κάνουν ένα έφραγμα του μυοκαρδίου, παίρνουν τις στατίνες, έχουν χαμηλή LDL, και μολονότι είναι χαμηλή LDL, τους κάνουν και δεύτερο έφραγμα του μυοκαρδίου. Έχουν επιθετική στεφανία νόσο. Αυτοί ωφελούνται, θα ωφεληθούν από αυτή την... Και άλλη μια ερευνητική μελέτη, τα stem cells παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιδιόρθωση της αθυρωματικής πλάκας, γι' αυτό έχουμε πολλά φράγματα τα οποία εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Διότι τι γίνεται? Μπορεί να έχω ένα έφραγμα του μυοκαρδίου να δημιουργεί θρόμβος για λίγα, 1-2 λεπτά στην στεφανία κυκλοφορία μου, και να λύνεται λόγω του ότι έχω καλό ενοδοητικό σύστημα. Παράγω TPA, αλλά και κινητοποιούνται και τα stem cells για να διαλύσουν το θρόμβο. Και ακριβώς θέλει να δείξει αυτό το πράγμα, ότι η τροποποίηση, η ανοσολογική τροποποίηση των μακροφάγων ως όφελος των καλών μακροφάγων έναντι των κακών μακροφάγων είναι πάρα πολύ ωφέλιμο. Αλλά να μην ξεχνάμε όμως, αλλά το έχουμε δει και σε πολλές μελέτες, νεαρά άτομα τα οποία έρχονται με έφραγμα του μυοκαρδίου σε ηλικίες κάτω από 50%, το depression, το άγχος, είναι αυτό η κυριαρχή σε αυτούς τους ασθενείς, σε συνδυασμό με την νικοτίνη. Άρα λοιπόν και το ψυχολογικό στάτους είναι πάρα πολύ σημαντικό, και θα πρέπει και εκεί να δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία σε αυτά τα άτομα με οξύεφραγμα του μυοκαρδίου και κυρίως στα νέα άτομα. Άρα λοιπόν συμπερασματικά θα έλεγα ότι έχουμε νέα δεδομένα στα οξέα στεφανιά σύνδρομα με τις νέες κατευθύνσεις οδηγίες. Υπάρχει ο διαχωρισμός του εφράγματος του μυοκαρδίου από τη μυοκαρδιακή βλάβη, που πάρα πολλές καταστάσεις μπορούν να κάνουν. 20 και 30 καταστάσεις να κάνουν μυοκαρδιακή βλάβη χωρίς αυτό να είναι έφραγμα του μυοκαρδίου. Νέες κατηγορίες των οξέων ισχεμικών συνδρόμων, μία αποφραστική στεφανία νόσος. Νέα θεραπευτική προσέγγιση σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις οδηγίες που ανέφερα προηγούμενα. Οι νέες αντιφλεγμονώσεις θεραπείας είναι υποσχόμενες, αλλά χρειάζονται νέες μελέτες και μόνο σε περιορισμένους ασθενείς. Και νέες διαγνωστικές μέθοδος, όπως είναι το MRI, που γίνεται ένα πολύτιμο εργαλείο που μας διαχωρίζει το έφραγμα του μυοκαρδίου από την μυοκαρδίτιδα. Και εκεί στη μυοκαρδίτιδα έχουμε επικαρδιακή είδημα, ενώ στο έφραγμα έχουμε διατυχωματική ίνωση. Είναι πολύτιμο εργαλείο στην καθημερινή πράξη. Και επίσης
Και η αξονική στεφανιογραφία, και αυτή πολύτιμη, διότι μπορεί να μια πρόσφατη δημοσίευση την περασμένη εβδομάδα στο New England δείχνει ότι αυτοί οι ασθενείς που έκαναν αξονική στεφανιογραφία άμεσα, κατά τη διάρκεια του rule out στα εξωτερικά ιατρία, ότι είχαν καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με αυτούς που δεν έκαναν αξονική στεφανιογραφία. Και με αυτά τελειώνω και ευχαριστούμε, και είναι ένα από τα βραβεία που πήραμε σε αυτή η κατηγορία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τούσουλη, για την εξαιρετική ομιλία και για την ανάλυση των διαφόρων μορφών του εμφράγματος και για τις κατευθυντήριες οδηγίες, οι οποίες είναι πρόσφατα δεδομένα που ανακοινώθηκαν πριν 10 μέρες στο Μόναχο. Δεν κάνουμε βέβαια ερωτήσεις, αλλά μια που έχουμε εδώ τον κύριο Τούσουλη, νομίζω θα κάνουμε μια παράβαση. Κυρία Κυριάκο, να εκμεταλλευτούμε την παρουσία του. Συγχαρητήρια για την ομιλία. Στην υπολοιπόμενη νόσο, ενώ έχουμε μια καλή στόχο LDL, τι ρόλο παίζει η LPA, μικρό, LPA αλφα μικρό. Η LPA είναι, θεωρείται παράγοντας κινδύνου αυτή τη στιγμή. Τι ρόλο παίζει ειδικά στην υπολοιπόμενη νόσο? Και στην υπολοιπόμενη νόσο είναι καθοριστικός ο ρόλος. Θα πρέπει, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε φάρμακα να ρίξουμε την LPA αυτή τη στιγμή. Γίνονται κάποιες προσπάθειες και ήδη συμμετέχουμε και εμείς στο το Ιπποκράτιο τώρα αρχής και πήρε το πρώτο έτσι ένασμα για να, μια υποσχόμενη μελέτη για να, με διάφορες θεραπεία για την LPA. Παλιά ξέραμε τη Μιλάνο, ας πούμε, την από ΑΗ Μιλάνο, που εκεί πραγματικά υπήρχε μια προσέγγιση θεραπευτική με την στην από ΑΗ Μιλάνο. Αλλά φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι είναι κύριος παράγοντας και η από Α, αναμένονται όμως τα αποτελέσματα των μελετών αν ελαττώσουμε την από ΑΗ, αν ελαττώνουν τα εφράγματα του μυοκαρδίου. Είμαι λίγο σκεπτικιστής όσον αφορά. Έχουν γίνει κανένα δύο μελέτες μέχρι φάση 3. Τα αποτελέσματα είναι λίγο, θα έλεγα, όχι ενθαρρυντικά. Και αυτό είναι λόγω παρενεργειών, γιατί κάτι πήρε το μάτι μου, αλλά ναι, δεν είναι, ναι, παρενέργειες. Ναι, παρενέργειες. Όπως και στην Ιασίνη, ναι, αρχικά. Ναι. Ναι. Είμαι λίγο σκεπτικιστής για τις νέες μελέτες, αλλά δεν έχουν μπει στην κλινική πράξη. Θα ξέρω σε λίγο που θα αρχίσω να κάνουμε και εμείς στο Ιπποκράτιο. Μάλιστα. Κύριε Τούσουλη, ναι, με τη χάρη σε μια δική μου απορία, ναι, με τη χάρη sensitive troponin, βέβαια αυξήσαμε την ευαισθησία, αλλά λίγο όπου αυξάνω την ευαισθησία χάνω λίγο στην ειδικότητα. Επομένως, δηλαδή, κινδυνεύουμε να, πώς θα το πούμε, να βάλουμε διάγνωση σε... Αυτά που είπαμε. Ακριβώς. Ναι, σε 30 καταστάσεις. Θα πρέπει να συστηματικά να ζητάμε μία δεύτερη εξέταση και να βλέπουμε αν υπάρχει κίνηση προς τα πάνω ή προς τα κάτω. Ποια είναι η άποψή σας? Οπωσδήποτε η κίνηση τροπονίνης είναι υπέρ του μιας οξείας ισχαιμίας. Ακόμα και η κίνηση προς τα κάτω, διότι μπορεί να πιάσει την ουρά το έφαγμα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει αρχίσει μία τροπονίνη 500 και ξαφνικά πάει 300-100, ίσως δεν έχουμε πιάσει την κορυφή, το πικ, πάμε προς το κάτω. Όπως επίσης και την άνοδο. Αλλά γενικά είναι μια... Πρέπει, το μήνυμα που θα ήθελα να δείξω, να δώσω εδώ, είναι οι τροπονίνες είναι ένας βιοδείχτης. Θα πρέπει να βλέπουμε κλινικά τον άρρωστο και να μας συμβουλεύουν οι τροπονίνες ακριβώς σε όλη την κλινική εικόνα του αρρώστου. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Ακολουθεί η επόμενη πολύ ενδιαφέρουσα επίσης διάλεξη.